καλά είσαι, Ελένη? Κυρία Πίτσα! Τι κάνεις? Καλέ! Είναι νωρίτερα, Ελενάκι μου, Ελενάκι! Τι Ελενάκι, ρε μάνα, τι Ελενάκι! Ελενάρα, ντρέπεσαι να πεις! Ελενάρα και κουκλάρα και κακό που πάθαμε! Τα πράγματα σου πού είναι? Στο ξενοδοχείο. Τι σε καλά που θα μείνει στο ξενοδοχείο, μάνα, τι σου έλεγα πριν! Τελείωσε! Λοιπόν, πάμε γρήγορα να πάρουμε τα πράγματα. Έλα, σε παρακαλώ πάρα. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Με συγχωρείτε, ρε κορίτσια. Παρακαλώ. Η Μαρίνα είμαι. Ναι. Θέλω να βρεθούμε σήμερα. Τώρα. Σε μία ώρα. Μπορείς? Ναι. Νέξεις και ξεράς. Ναι. Αλλάξατε τα σχέδια? Αλλάξαν τα σχέδια, μητέρα. Θα πει προέκυψε δουλειά και πρέπει να φύγω. Και η Ελένη, οι βαλίτσες της? Θα την πάω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι κάτι σοβαρό, δεν πειράζει. Σοβαρό, καλέ. Καμιά σουρτούκα θα τον πήρε στο τηλέφωνο. Και τώρα να βγεις, που θα ανέβει πάνω, θα μπανιαριστεί, θα παρφουμαριστεί, θα αλλάξει ρούχα, ο Δον Ζουάν, και θα βγει. Ναι. Δεν μπορούμε, Ελένη μου, να κάνουμε ρούπι σε αυτό το σπίτι. Έχουμε τον επιθεωρητή Κλουζό. Γιατί, βρε, δεν είναι αλήθεια? Δεν θα πας πάνω να κάνεις μπάνιο? Θα πάω, μα. Άρα έχω δίκιο. Κατάλαβες, Ελένη μου? Κατάλαβα, κατάλαβα. Δύο χρόνια έλειψα και είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Τα ίδια και χειρότερα, Ελένη μου. Αυτό εγώ έπρεπε να το πω, όχι εσύ. Τι να κάνουμε, κυρία μου? Έχεις ωραίο γιο. Αρέσω. Ναι, είμαι τραβηκτικός. Αρέσω, μωρό μου. Αρέσεις, αρέσεις. Στις οσκοβόρες, στις ανισόρροπες και στις ζαβές. Μούξεις. Πάρτε μια και χτύπα την άλλη. Ναι, τέλος πάντων. Αχ, Ελένη μου, έχω να σε πω. Κορίτσια, πέστε τα εσείς. Εγώ πάω να αλλάξω για να έρθω να σε πάρω, ε. Θα σε πάρω να φύγουμε σ' άλλη γη, σ' άλλα μέρη. Που κανέναν δεν ξέρουμε και κανείς δεν μας ξέρει. Αδιόρθωτος. Αδιόρθωτος, αλλά κουκλός. Δεν το πιστεύω ότι έκανες αυτό το πράγμα. Μπράβο και πάλι μπράβο. Όχι, θα κάτσω να σκάσω, νομίζεις. Που τον πήγα μέχρι το αεροδρόμιο και μιλούσε στο κινητό μέχρι την αναγγελία της πτήσεως. Και μετά ένα φιλί. See you, darling, και bye, μα είναι δυνατό. Όχι, δεν είναι, αλλά τέλειος είναι αυτός. Τέλειος είναι αυτός, γι' αυτό και εγώ πήρα τηλέφωνο τον Στέφανο. Αποφασισμένη σε βρίσκω. Είμαι. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Λίγο έντονο δεν είναι τώρα αυτό? Για τη Δανάη μπορεί. Για την Μαρίνα όμως είναι ό,τι πρέπει. Βάλ' το. Κούκλα, κούκλα. Ε? Άντε, με τις ευχές μου, με το καλό να γίνει να... Τι να γίνει με το καλό? Αυτό που είναι να γίνει, αγάπη μου, μην αρχίζεις τα κουλά. Δεν πας για τάβλη, έλεος. Καλά, εσύ είναι η φαντασία σου, οριάζει. Μόνο αυτή όμως, δυστυχώς. Σε πληροφορώ ότι δεν προτίθεμαι να προχωρήσω. Τότε τι είσαι αποφασισμένη που λες, να κάνεις τι? Γνωριστούμε καλύτερα, να βρεθούμε, να μιλήσουμε. Βρίσκεστε και μιλάτε στον αύσταθμο. Ε, αλλιώς. Ακριβώς. Και επειδή αυτό το αλλιώς δεν είναι αυτό που θέλεις, άσε τα λόγια και τις γνωριμίες και προχώρα στις πράξεις. Και τέλειωνε να προλάβεις να φύγεις, μην γίνει πάλι τίποτα και δεν μπορέσεις να πας. Τι να γίνει, ξέρω εγώ. Σεισμός, λοιμός, καταποτισμός, τσουνάμι με την κατεμιά που σε δέρνει όλα να τα περιμένει κανείς. Γεια. Τέρος στον άνεμο, γυναίκα μοιάζεις, λαραλαλαλαλα. Πώς είμαι, καλός? Καλός, πολύ καλός. Όλη καλοσύνη πάνω του είναι. Μητέρα, γιατί πληγώνεις το μονάκριβο παιδί σου? Καλά. Γιατί τη σου... Α, σιγά, άσε με. Άσε με. Γλυκιά μανούλα. Άσε με, σε λέω. Πεθαίνει γι' αυτά, εψοφάει, κάνει πως δεν θέλει. Εγώ εκείνο που θέλω είναι να βάλεις μυαλό επιτέλους, να συγκροτηθείς και να βρεις μια καλή κοπέλα. Να παντρευτείς και να νοικοκυρευτείς. Ακόμα θέλεις να τον παντρέψεις? Βέβαια θέλω να τον παντρέψω. Και αυτόν και εσένα θέλω να παντρέψω. Σιγά που θα την γλίτωνες. Γιατί τι σου έκανα? Άστα αυτά, πρέπει να παντρευτείς, να νοικοκυρευτείς, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδιά. Μοναχή σου θα μείνεις. Μοναχός ούτε στον παράδεισο μην πας, λέει η παροιμία. Παραφύγουμε. Βιάζεται, μη χάσει τη Λελοπριτζίτα. Τσαου, μα. Τι ώρα θα γυρίσεις? Μάνα. Δεν σε κάνω έλεγχο. Απλώς σε ρωτάω γιατί θέλω να ετοιμάσω φαγητό. Την κοπέλα πρώτη μέρα στο σπίτι μας. Ναι. Άμα πεινάσετε, φάτε.
Εσύ θα με φας και θα σε φάσεις. Αχ, τέλος πάντων. Hello, Gulbahar. Hello. Gulbaxé. Μπορούμε να τη λέμε και Gulbaxé. Ναι, αμέ, και Φενέρμπαξε. Άδε μπρε, σε έφτελε. Πέμαθες και το Φενέρμπαξε. Άδε πρόσεψε εκεί. Τι είναι το Φενέρμπαξε? Αχ, είναι στην πόλη μια περιοχή, Τζιέρι μου. Έτσι, ένα προάστιο. Εκεί μένει, Ντεμέτ. Τι είπες? Πολύ ωραίο προάστιο. Ωραίοτατο, πάνω στη θάλασσα. Και ακριβό. Εκεί μένουν όλοι οι παραλίδες, δεν ξέρω. Και πλούσια. Ναι, πολύ πλούσια μέρος. Και πιο πέρα είναι το Μποστάντζι. Που πηγαίναμε και παίρναμε το βαποράκι και περνούσαμε απέναντι στο νησί, στην Πρίγκιπο. Τι ωραία χρόνια. Έλα καλέ τώρα, μην τα θυμάσαι και συγκινηθείς και σου ανέβηκε το τανσιόν. Δίκιο έχεις. Τον πατέρα σου και την Ελένη τους είδατε που βγαίνανε έξω? Τους είδαμε. Γιατί το λες έτσι? Γιατί είμαι θυμωμένη, αν θυμάσαι. Καλά, θυμωμένη με τον πατέρα σου είσαι. Η Ελένη δεν σε έκανε τίποτα? Ναι, εντάξει. Όχι, ναι, εντάξει. Κοίτα να βγεις. Η Ελένη είναι κόρη της καλύτερης μου φιλενάδας και θέλω παρακαλώ να την φέρεστε σωστά. Με τη μητέρα της ήμασταν κολλητές. Κολλητές σαν αδελφές είμαστε, αγαπιόμαστε, είμαστε στην πόλη συνέχεια μαζί. Στην ίδια πολυκατοικία μέναμε. Δίπλα-δίπλα στα Θρανία είμαστε. Μας τα έχεις πει 100 φορές, το ξέρουμε. Το ξέρετε, αλλά το ξεχνάτε. Εγώ δεν το ήξερα. Τώρα το έμαθες όμως και παρακαλώ η συμπεριφορά σου να είναι ανάλογη. Εντάξει. Μπράβο, Τζέλη. Μπράβο, Τζέλη. Άντε, παιδιά μου, να με βοηθήσετε να φτιάξουμε λίγο το σπίτι. Γιατί είναι άλλο κάτω. Πω, πω, και θα έρθει το κορίτσι και θα γίνουν ρεζίλοι. Καλέ, ελάτε, ελάτε. Και σας το είπα, μην έρθουμε. Ήρθατε όμως. Τι έχεις να πεις? Καταρχάς, σου έφερα γούρι. Λενάκι μου, πάντα μου φέρνεις γούρι. Σε όλους φέρνω γούρι, εκτός από μένα. Γιατί θέλεις αυτό? Φοβάμαι πως αν αρχίσουμε αυτήν την κουβέντα θα χάσει το ραντεβού σου. Ναι, σίγουρα. Και δεν θέλω να το χάσω με τίποτα. Αυτό το ραντεβού το περίμενα τόσο καιρό. Δεν μου είπες για την άλλη την ιστορία, πώς φάνηκε? Περίεργη. Φοβερές συμπτώσεις. Ναι. Και αυτό το δίδυμο Δανάη, η Μαρίνα, μου κάνει έτσι λίγο. Χόλιγουντ, να το πω. Δηλαδή. Δηλαδή, μου φαίνεται αφύσικη αυτή η ομοιότητα. Στέφανε, είσαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο? Όχι, είμαι σίγουρος. Αν κρίνω από τη συμπεριφορά τους, η μία στο τηλέφωνο τουλάχιστον δείχνει πως με θέλει. Η άλλη ούτε να με δει δεν θέλει. Είμαι σίγουρος, είναι δύο. Η μία και εντελώς τρελή. Τι είπες? Κατεβαίνω. Θα αργήσεις. Ναι, ναι. Συγγνώμη που δεν μένω μαζί σου, ναι. Δεν πειράζει. Να περάσει καλά. Ελενάκη, με καταλαβαίνεις, ε? Καταλαβαίνω. Μαρίνα. Στέφανε. Μωρό μου. Μαρίνα, επιτέλους. Άργησα, συγγνώμη. Μα τι είναι αυτά που λες? Εδώ εγώ άργησα τόσο καιρό. Σημασία έχει ότι ήρθες. Θέλα τόσο πολύ να σε δω. Κι εγώ. Θεέ μου, είσαι τόσο όμορφη. Τι έγινε στην Άνδρο, γιατί δεν ήρθες, γιατί με είστε στο ραντεβού, γιατί γιατί? Σε παρακαλώ, ας μην μιλήσουμε γι' αυτά. Ναι. Τουλάχιστον όχι τώρα. Εντάξει. Πες μου που θέλεις να πάμε και θα πάμε. Ζήτα μου, όπου θέλεις θα πάμε. Πες μου. Θέλω να πάμε μια βόλτα. Ναι. Κάπου ήσυχα, κάπου οι δυο μας. Ναι. Το έχω τόσο ανάγκη. Κι εγώ μωρό μου. Μας βλέπετε τώρα. I feel it in my toe. Love is all around me. And so the feeling grows. On the wind, it's everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me.
Καλά είναι. Δεν τρώει όπως έπρεπε. Μαρίνα. Ναι. Ξέρεις, είναι πολύ περίεργο, ε. Ποιο? Έχουμε να ειδωθούμε τόσο καιρό και αισθάνομαι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ναι. Ωραίο κρασί. Ωραίο κορίτσι. Γιατί με άφησες να περιμένω τόσο καιρό, πες μου, γιατί? Είπαμε δεν θα συζητήσουμε γι' αυτό σήμερα. Εντάξει. Αλλά τουλάχιστον πες μου μόνο αυτό. Είσαι καλά? Πες μου, αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα, κάποια ιδιαίτερη δυσκολία? Τίποτα δεν αντιμετωπίζω. Και τώρα που είμαι μαζί σου, είμαι ευτυχισμένη. Ναι, αλλά όμως... Δεν υπάρχει αλλά. Είπαμε. Έχουμε χρόνο να συζητήσουμε. Για όλα. Εκτός αν δεν θέλεις να ξαναβρεθούμε. Εγώ? Είναι δυνατόν να μου λες αυτό το πράγμα? Εγώ είχα δυστυχήσει όλο αυτόν τον καιρό. Είχα τρελαθεί. Σε σκεφτόμουν συνέχεια. Ζούσα με την αγωνία αν θα σε ξαναδώ. Αν θα σε ξαναβρω. Αν και νόμιζα ότι σε ξαναβρήκα. Όπως σε έχω... παρακαλώ, μη μου ξαναπείς για αυτή τη συνάδελφό σου. Σου είπα, δεν έχω δει την μια αδελφή. Και δεν υπάρχει περίπτωση να... Δεν έχεις δίκιο. Άμα τη γνωρίσεις... Με συγχωρείς. Ναι. Πού είσαι? Καλά. Καλά, μια άλλο ρώτησε. Εσείς όλοι καλά? Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν μπορείς να μιλήσεις? Είναι η λεγάμενη μπροστά, ε? Θα τα πούμε αύριο. Έχεις την κοπέλα πρώτο βράδυ και περιμένει. Καψίζει. Καληνύχτα, μητέρα. Μητέρα μου. Με παίρνει να μου πει καληνύχτα πριν κοιμηθεί. Έχω μια καταπληκτική μάνα, αλλά καταλαβαίνεις, όπως όλες οι μανάδες. Καταλαβαίνω. Πάμε. Σπίτια μας. Γιατί? Γιατί πρέπει. Μαρινά. Τελικά θα κατέβεις? Δεν θέλεις να συνεχίσουμε? Όχι, σε παρακαλώ, δεν μπορώ. Πέρασα υπέροχα. Την επόμενη φορά θα έχω περισσότερο χρόνο. Και πότε θα είναι αυτή η επόμενη φορά? Πολύ σύντομα, στο υπόσχομαι. Ναι, εντάξει, αλλά δεν έχω τίποτα δικό σου. Ούτε καν τον αριθμό ενός τηλεφώνου. Εγώ θα σου τηλεφωνήσω. Ναι, αλλά... Αύριο. Αύριο. Και τι? Και τι έγινε μετά? Α, μετά, Θόδωρε, είπαμε καληνύχτα, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και έφυγε. Και είσαι χαρούμενος? Πολύ, πάρα. Γιατί δεν θα έπρεπε να είμαι? Ξέρω εγώ. Ξεράδια, ξέρεις εσύ. Γιατί τι? Πονηρό μάτι γιατρού. Θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί τα πράγματα για να είμαι χαρούμενος, κατά τη γνώμη σου, ε? Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ισχύοντα. Θόδωρε. Ναι. Τα μέχρι τώρα ισχύοντα στην περίπτωση της Μαρίνας δεν ισχύουν, αγόρι μου. Α, είναι σοβαρή η κατάσταση. Ακριβώς. Είμαι ερωτευμένος, Θόδωρε. Πάρα πολύ. Είναι ξεχωριστό πλάσμα. Έχει κάτι μάτια μπλε, Θόδωρε. Σαν... Της κυρίας Κριεζή. Πιο μπλε. Κάτσε. Το παρατήρησα. Όπως παρατήρησα και κάποιες άλλες διαφορές, Θεόδωρε. Με πρώτη και καλύτερη, Θόδωρε, τη διάθεση. Δηλαδή? Τι δηλαδή, αγόρι μου? Η Μαρίνα είναι ένα πλάσμα άκρος ερωτικό, χαμογελαστό, χαρούμενο και ζωντανό. Κατάλαβες? Εν αντιθέσει με την κυρία Κριεζή, η οποία είναι αντιερωτική, αγέλαστη, ξενέρωτη, κρυό... Α... Κρυόμπλαστη, θέλω να πω. Α... Και μουρτζούφλα. Του τέστην δεν μου κάνει. Καλημέρα. Καλημέρα. Άργησα λίγο. Με πήρε ο ύπνος.
μεγάλο μου πρόβλημα. Ο ύπνος. Ναι. Ειδικά τώρα έτσι το χειμώνα που κάνει κρύο, που μου αρέσει να χουχουλιάζω και δεν μπορώ να σηκωθώ με τίποτα. Καταλαβαίνετε. Ναι. Τι γίνεται εδώ, κανένα νέο? Κανένα νέο. Ο Σαλάτας έφυγε και είμαστε χωρίς ναύτη. Πήρε άδεια απολύσεως. Το ξέρω, δεν έστειλαν έναν αντικαταστάτη. Όχι, δεν παίρνετε ένα τηλέφωνο στη ΓΑΜΑ Ε να στείλουν κανένα ναύτη. Τόσοι νέοι έχουν έρθει, τους έχουν και τρέχουν αριστερά και δεξιά. Αργότερα, αργότερα. Ή μάλλον πάρτε εσείς. Ναι, θα πάρω εγώ. Τα σήματα είναι στο γραφείο σας. Υπάρχει τίποτα επίγον? Όχι. Ωραία. Εμπρός. Γεια σας. Γεια σου. Καλημέρα, λέει ο κόσμος, πρωί είναι. Καλημέρα. Είμαι ο καινούριος ναύτης. Με στείλανε από το πλωνομείο. Καλημέρα, καλώς όρισες. Δεν λέγαμε τίποτα άλλο. Ναι, ναι. Πλησίασε, παιδί μου. Πώς λέγεσαι? Μαρούλης. Πώς? Μαρούλης. Μη χειρότερα, Παναγία μου. Πού τα βρίσκω όλα αυτά τα ζαρζαβατικά και μας τα στέλνουν? Σαλάτας φεύγει, Μαρούλης έρχεται. Τέλος πάντων, τι να πω. Δεν μου λες, παιδί μου, Μαρούλη, εκεί που ήσουν, δεν σας μάθανε να παρουσιάζεστε? Μας μάθανε. Και τώρα που σε ρώτησε πώς λέγεσαι, γιατί μου είπες Μαρούλη σκέτο? Γιατί είναι, εδώ είναι εσωτερικός χώρος και δεν φορά καπέλο. Τι λες, καλέ? Τι είναι αυτά που λες? Πού τα έβαζες αυτά, ε? Εντάξει, εντάξει, κυρία Μπαλαούρα, πιο σιγά. Νέος είναι ακόμα. Νέος είναι, αλλά τη δικαιολογία εδώ την έχει. Ακούω, δεν φοράω καπέλο. Βάλ το καπέλο και παρουσιάσου, τελείωνε. Ορίστε μας. Ευπιθώς αναφέρω ναύτης διαχειριστής Μαρούλης Τάσος. Αναστάσιος! Τάσος τους φίλους σου! Μάλιστα. Κυρία Υποπλοίαρχε! Μάλιστα, κυρία Υποπλοίαρχε. Ωραία. Τον θέλετε κάτι άλλο ή να τον πάρω να δείξω τα νέα του καθήκοντα και το χώρο εργασίας του? Όχι, εντάξει, πάρτε τον. Λοιπόν, και πάλι καλώς όρισες και καλή θητεία. Ευχαριστώ. Κυρία Πλωτάρχης. Ευχαριστώ, κυρία Πλωτάρχης. Ωραία. Πάμε. Και αν είσαι ευγενικός, συνεπής και εργατικός, θα περάσει ζάχαρη. Αν είσαι χαβαλές και καφενείο, δεν θα τη βγάλεις καθαρή. Πρόσεχε, Μαρούλη. Εμείς εδώ, λούφα και παραλλαγή, δεν σηκώνουμε. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Ωραία. Άνοιξε και την πόρτα. Σκύψα. Το καπέλο το βγάζουμε. Καλημέρα, κυρία Πίτσα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλώς σας. Πώς έτσι πρωί-πρωί? Πίτσα μου, έχουμε νέα εξελίξεις. Ήρθα να στα πω. Αλλά να μου πεις και το φλιζάνι, ε. Δεν κρατιόταν από τα χαράματα, ξύπνησε. Τι έγινε, καλέ? Να καθίσε πρώτα, ε. Ρόζα, πιάσε μας καφέδες. Εγώ, γιατί? Γιατί έτσι, που θες και εξηγήσεις. Α, δεν είμαστε καλά. Πήγαινε μέσα. Μάλιστα, πάω. Παιδί μου, γλωσσού. Καλέ, σαν κυρία φέρεται αυτή, τέλος πάντων. Πίτσα μου, έχουμε εξελίξεις με τον Ιάσονα. Ναι. Το χρυσό μου εκδηλώθηκε. Πώς, καλέ? Μου έστειλε λουλούδια για να μου εκφράσει το θαυμασμό του και να μου ζητήσει και συγγνώμη. Τώρα γιατί? Δεν κατάλαβα. Γιατί μας παράτησε πάνω στο βουνό και έφυγε και έγινε ό,τι έγινε. Α, γι' αυτό? Ναι, βέβαια, γι' αυτό. Ναι, αλλά δεν μας παράτησε αυτός. Εμείς φύγαμε. Τέλος πάντων. Και εμένα με έστειλε. Τι? Λουλούδια, καλέ. Δεν τα βλέπεις? Καλέ, ολόιδια με τα δικά μου. Αχ, εγώ που νόμιζα. Κακός. Κακός τα δέχτηκα. Δεν έπρεπε να τα δεχτώ. Τον άχρηστο που μας παράτησε στη μέση του βουνού και σηκώθηκε και έφυγε, ο ανέστητος. Άρα έλεγες πριν. Τι έλεγα, δεν θυμάμαι. Αυτά που λέω τώρα ισχύουν. Δεν τον θέλω. Τα αποφάσισα. Θα βρω άλλον. Θα είμαι χειρότερα. Τι είπες? Με το καλό, λέω, να βρεις άλλον. Γεια σας. Καλώς την κοκόνα μου, το κορίτσι μου. Καλή να σας συστήσω. Από εδώ η Ελένη, κόρη της καλύτερης μου φίλης από την πόλη. Και εδώ η Ναταλή, φίλη μου και παραλίγο συμπεθέρα. Μου σε είπα, παραλίγο. Ναι, ναι. Χάρηκα. Κι εγώ. Τι έγινε, βρε, για μου? Καλά, πέρασα από την Ενότητα τη Υγειονομική Επιτροπή. Ναι. Τελείωσα όλα καλά, αλλά είμαι πτώμα. Στο πόδι από τις 7 το πρωί είσαι. Πήγαινε να ξαπλώσεις κομμάτι. Μπα, έχω να τακτοποιήσω τα πράγματά μου και να κάνω μερικά τηλεφωνήματα. Όπως θέλεις, Τζέρι, όπως θέλεις. Λοιπόν, πάω να τακτοποιηθώ, έτσι. Ναι, ναι. Χάρηκα. Σε καλά. Να σε πω, ό,τι χρειαστείς, βάλε φωνή. Εντάξει.
Γιατί έφερες τρεις καφέδες? Γιατί θα πιω κι εγώ. Εγώ πάντως δεν σε λέω το φλιτζάνι. Γιατί? Γιατί έτσι. Προχτές σου είπε. Σήμερα θα πεις εμένα. Και στις δύο η κυρία Πίτσα. Άλλη όρεξη δεν είχα να λέω φλιτζάνια. Δεν μπορώ, εγώ μου ζαφύριζα. Α, η κοπέλα που μόλις μπήκε εδώ μένει. Την έκοψε το μάτι σου. Έχαλα τώρα. Ναι, εδώ μένει. Την έφερες για τον Στέφανο. Τι εννοείς καλέ? Για νύφη. Όχι καλέ, ο Στέφανος με την Ελένη σαν αδέλφια είναι. Ήρθε γιατί θέλει να μπει στη νομική υπηρεσία του ναυτικού. Ανθυποπλήρωχος θέλει να γίνει. Είναι νομικός, εξαίρετη. Βέβαια. Πέρασε το πρωί γιατρούς, θα περάσει και συνέντευξη. Σπουδαίο κορίτσι. Αχ, χάθηκε ο κόσμος να με φέρει μια τέτοια νύφη ο γιος μου. Παντρεμένη είναι? Όχι καλέ, ελεύθερη. Μια χαρά κοπέλα, τι περιμένει? Ξέρω εγώ. Τον πρίγκιπα του παραμυθιού φαίνεται. Ωστε έτσι λοιπόν το Ελενάκι, ομόρφινε. Κούκλα, Θοδωρή, πού να στα λέω. Κούκλα, κούκλα, αλλά την έκλεισες μέσα πρώτο βράδυ στην Αθήνα. Δεν πειράζει, αλλά είναι φίλη μου. Έχει κατανόηση. Εξάλλου ήταν κουρασμένη από το ταξίδι, Θόδωρε. Τι ώρα είναι? Γιατί δεν με πήρε ακόμα το μαρινάκι μου, πες μου, γιατί. Δεν μου λες τι θα γίνει τώρα με σένα. Θα κάθεσαι έτσι πάνω από ένα τηλέφωνο και θα περιμένεις να σε πάρει? Ναι. Τι να σου πω, ρε παιδάκι, δεν σε καταλαβαίνω. Τι να σου πω. Αντί να την πιάσεις, να την ρωτήσεις, να ξεκαθαρίσεις, να μάθεις ποια είναι, τι συμβαίνει, κάθεσαι έτσι και τροφοδοτείς το μυστήριο. Θα σου μωρέ, πήρες φόρα καημένα και δεν ξέρεις τι λες. Τι ρώτησα. Και μου είπε θα μου πει την επόμενη φορά που θα βρεθούμε. Δεν ήθελα κι εγώ, ρε Θόδωρε. Στο πρώτο ραντεβού να την πιέσω την κοπέλα αμέσως, ό,τι θέλεις, τροφοδοτώ. Ποιο μυστήριο? Αυτό, που δεν ξέρεις τίποτα για εκείνη και κάθεσαι και ξεροσταλιάζεις πάνω σε ένα τηλέφωνο. Με είδες εμένα να ξεροσταλιάζω πάνω από ένα τηλέφωνο? Όχι, αλλά άμα δεν σε πάρει μέχρι κάποια ώρα θα σε δω. Θα με πάρει. Μακάρι. Και θα βρεθούμε. Το εύχομαι. Και θα γίνει το σώσε. Μη γίνει το σώσον, κύριε των λαών, σου φοβάμαι. Έλα. Έλα, σαϊδίες. Δεν μου λες, τι είναι αυτό εδώ? Τις πήρες δώρο, τι είναι, κόσμημα? Ένα κολλιέ. Αλλά δεν είναι για τη Μαρίνα. Αλλά για ποια είναι, για τη Δανάη? Γιατί πρέπει να κάνω δώρο στη Δανάη? Που δεν είναι η Μαρίνα. Έλα, σαϊδίες. Για την Παλαούρα το πήρα. Μου κάνεις πλάκα, γιατί? Έμαθε ότι έκανα δώρο στην Ασπασία το βραχιόλι αυτό που φοράει. Ναι. Σου έχω μιλήσει για την περίπτωση. Ναι. Ζήλεψε. Στενοχωρήθηκα, ρε Θόδωρα. Σκέφτηκα το κοριτσάκι τόσο καιρό μαζί μου. Κρίμα δεν είναι. Ας της πάρω ένα κολλιέ. Έλα μωρέ το κολλιέ για το κόσμο. Φω είναι. Να φωνάξω την Ασπασία να της το πάει. Ασπασία, έλα μέσα παιδί μου. Θοδωρέ, κοίτα την Τζαντιλογιάννη. Μούτρα που θα κάνει μόλις θα της πω ότι τι θέλω. Εμπρός. Παρακαλώ. Ασπασία παιδί μου, πήγαινε αυτό κάτω στο γραφείο της κυρίας Μπαλαούρα να της το δώσεις. Εγώ? Εσύ. Έχεις καμία αντίρρηση? Υπηρεσιακός όχι. Προσωπικός πολλές. Τζαντιλογιάννη παιδί μου, υπηρεσιακό είναι το θέμα, οπότε όπως καταλαβαίνεις θα της το πας. Μάλιστα. Κάθε σπίτι ένας τρελός, στο δικό μας όλοι. Σε σένα πάει. Αχ, Θόδωρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ξύπνησες, μωρό μου? Ναι, ναι, μόλις. Και πήρα να δω τι κάνεις. Καλά είμαι. Πάρα πολύ καλά. Και θα είμαι ακόμη καλύτερα αν μου πεις πως απόψε το βράδυ θα βγούμε μαζί. Ναι. Ναι, τι? Θα βγούμε? Ναι, θα προσπαθήσω. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να σε κλείσω τώρα. Θα σε πάρω αργότερα πάλι. Για... Μαρίνα. Μαρίνα. Μαρίνα! Καλημέρα σας, κυρία Κρυαζή. Καλημέρα. Κάτι συμβαίνει με αυτό το κορίτσι. Κάποιο μυστήριο υπάρχει. Εγώ θα τα ανακαλύψω πού θα πάει.
Ορίστε. Η κυρία Κριεζή. Η άλλη, η Μπαλαούρα. Πώς και δεν ήρθε. Σπασία. Μάλιστα. Πήγες αυτό που σου έδωσα στην κυρία Μπαλαούρα, παιδί μου. Μάλιστα. Καλά. Το πήγε. Πολύ για όλα. Στέφανος Φωτιάδης. Δεν είμαστε καλά. Ναυσικά. Ναυσικά μου. Λέγε γρήγορα, έχω δουλειά, βιάζομαι. Με κατάλαβε. Ποιος? Ο Στέφανος, παιδί μου. Μου πήρε κολλιά δώρο. Ωραίο. Ναυσικά, είσαι τρελή. Μου πήρε δώρο, σου λέω. Μου έγραψε και κάρτα. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Ποια όλα? Με έχει πάρει χαμπάρι. Με έχει πάρει χαμπάρι, μου φαίνεται, και με δουλεύει ψηλό χαζί. Αποκλείεται, κάτι άλλο συμβαίνει. Τι άλλο? Μπορεί να στην πέφτει. Ως Δανάη εννοώ. Όχι, 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 σε παρακαλώ. Μη μου λες τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ. Όχι, με κάνεις χειρότερα. Γιατί? Τι γιατί, παιδί μου? Να μου την πέφτει ταυτόχρονα και ως Μαρίνα και ως Δανάη. Δεν θέλω. Αφού εσύ είσαι και οι δύο, καλέ, τι ζόρι τραβάς? Πώς, παιδί μου, δεν γίνεται. Μπορεί εγώ να είμαι και οι δύο, αλλά αυτός δεν το ξέρει. Άρα παίζει. Άρα την πέφτει σε δύο. Άρα δεν είναι σοβαρό άτομο. Άρα. Άρα, μάρα, κουκουνάρα. Έλα, ένα ψυκά, εγώ έχω πρόβλημα τώρα. Κι εγώ. Μεταφράζω ένα κείμενο που πρέπει να τελειώσει σήμερα και είμαι ακόμα στην αρχή. Καλά. Εγώ πάω σπίτι, σε παρακαλώ, έλα όσο πιο γρήγορα μπορείς. Πας, καλέ, σαν κυνηγημένη. Σε δρόμο είσαι πάνω και τρέχεις, τρέχεις, τρέχεις. Πού τρέχεις? Στο χωριό της, τώρα που θα την απολύσω. Θα με απολύσετε? Όχι, θα σε κρατήσω να μεταράζει συνέχεια. Ωραία. Θα πάρω και την αποζημίωσή μου, μια χαρά. Θα ανοίξω ξενώνα στο Νικολίτσι. Πού? Στο Νικολίτσι, καλέ, το χωριό μου. Mm. Θα ασχοληθώ με τον αγροτουρισμό. Και ποιος θα έρχεται, καλέ, εκεί πάνω στα κατσάβραχα, μου λες? Κατσάβραχα το Νικολίτσι. Έχετε πάει? Όχι. Τότε να μην μιλάτε. Δεν θα μου πεις εμένα τι θα κάνω. Κορίτσια, μην μαλώνετε. Ρεζίλ θα γίνουμε, καλέ, στην κοπέλα. Ποια κοπέλα? Την Ελένη. Να σου πω, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου αυτή. Γιατί? Γιατί είναι μονόχνοτη. Μα να μην έρθει να καθίσει λίγο μαζί μας. Γιατί, καλέ, τι της κάναμε? Καλέ, δεν είναι μονόχνοτη. Κουρασμένη είναι. Μπορεί να την πήρε ο ύπνος. Δεν ξέρω, πάντως εμένα δεν μου έκανε καθόλου καλή εντύπωση. Ωραία, μα δεν σε έκανε καλή εντύπωση, να μην την κάνεις παρέα. Τέλος πάντων, πιάσαμε την μπάρλα και άφηκα το φαγητό μου και θα μείνουμε νηστικοί. Καλά, άντε πάμε κι εμείς. Έλα, Ρόζα, σήκω. Όχι, όχι, μισό λεπτό, κυρία Ναταλή μου. Καθίστε, κυρία Πίτσα, σας παρακαλώ πολύ. Τελειώστε το φλιτζάνι. Αχ, ό,τι είχα να σε πω, το είπα. Ναι, να σας πω, σε αυτό το δρόμο που με είδατε να πηγαίνω και να τρέχω, τι κάνω? Έχω συνάντηση, για δείτε. Ψηλός, μελαχρινός, κορονάτος. Ψηλό, μελαχρινό, κορονάτο δεν βλέπω. Κοντοστούπι, καστανό, τρυπίτσο βλέπω. Ο ταξιτζής σου. Ποιος ταξιτζής μου, καλέ? Πάει αυτός, τον έστειλα διάβαστο. Πάω γυάλα τώρα εγώ, είμαι γυαλού. Για πού? Για το Δαφνί. Πρέπει να το δει ο κύριος Φωτιάδης αυτό. Πού είναι? Κυρία Κριεζή! Μαρούλη! Διατάξτε. Δεν μου λες, παιδί μου, πού είναι η κυρία Πλωτάρχης? Έφυγε. Έφυγε, πού έφυγε, πού πήγε δηλαδή? Δεν ξέρω. Πάντως σε μένα μου είπε ότι θα τα πούμε αύριο. Δεν το πιστεύω. Καλά, πήγαινε. Τι είναι αυτό το πράγμα, κάθε τρεις και λίγο να φεύγει? Δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω. Με έχουν φάει οι δρόμοι, χίλια κομμάτια έχω γίνει. Είσαι καλά? Μάλιστα. Τι έκανες, και έπαιζες πασιέντζες? Όχι. Το καλό που σου θέλω.
Το καλό που σου θέλω. Μάλιστα. Ολομάλιστα είσαι. Μάλιστα. Πάω στον κλαδάρχη του Αλφα Κλάδου. Όποιος με ζητήσει, ειδοποίησέ με, ε. Μάλιστα. Γεια σας. Καλώς την κυρία Μπαλαγούρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά. Φεύγατε? Ναι, έφευγα, αλλά για σας θα μείνω, κυρία Μπαλαγούρα. Θέλω να σας δω. Δεν σας είδα σήμερα και σας πεθύμησα. Περάστε το γραφείο μου. Ευχαριστώ. Μην είσαι σκληρή. Σας έφερα το φάκελο με το εγκριτικό της μετακίνησης και τα οδηπορικά του κυρίου Αρχιεπιστολέα για τη Σούδα. Αφήστε το πάνω στο γραφείο μου, κυρία Παλαούρα, θα το δω μετά. Εσείς, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά. Πόσο καλά? Αρκετά καλά. Α. Με στενοχωρείτε? Εγώ, γιατί? Δεν σας άρεσε? Ποιο? Αυτό που σας έστειλα. Τι μου στείλατε? Το κολλιέ. Στείλατε εσείς κολλιέ σε μένα? Ναι. Πότε? Σήμερα. Δεν σας το έφερε η Ασπασία μου, είπε πως θα στόβωσε. Εμένα? Ποτέ? Τι μου λέτε? Αυτό ακριβώς που σας λέω. Δεν μου έδωσε τίποτα. Δεν είμαστε καλά. Αυτό λέω κι εγώ. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Αλλά δεν μπορώ άλλο. Μέχρι εδώ ήτανε. Με συγχωρείτε, δεν αντέχω άλλο. Σαν τη Λογιάννη! Κυρία Μπαλαούρα. Κάτσε! Δεν μου λες Αντιλογιάννη. Πού είναι αυτό που σου έδωσε ο κύριος Φωτιάδης να μου φέρεις? Στο γραφείο σας. Δηλαδή το πήγες, παιδί μου? Μάλιστα. Ορίστε, το πήγε, λέει. Πότε? Και εγώ γιατί δεν σε είδα? Πού ήμουν? Είπατε. Δηλαδή, το άφησες πάνω στο γραφείο μου? Μάλιστα. Μη χειρότερα. Και εγώ γιατί δεν το βρήκα? Τι να σας πω. Ποιος ήταν μέσα? Κανείς! Αλήθεια, κύριε Κλαδάρχα, το πήγα! Μην κάνεις έτσι, Ασπασία μου, σε πιστεύω. Κι εγώ αλήθεια λέω! Δεν βρήκα τίποτα! Και εσάς σας πιστεύω, κυρία Μπαλαούρα μου. Μη χειρότερα. Τι έγινε, άνοιξε και το κατάπιε. Να σας πω κάτι, ψάξατε καλά. Μήπως πήγε κάποιος στο γραφείο και το έβαλε σε κανένα σιρτάρι, σε κανένα πατάρι, σε κανένα δοχείο μέσα και... Τι να σας πω, δεν ξέρω. Ναι. Θα πάω να δω. Ναι. Και έτσι και δεν το βρω, ναι, θα γίνει χαμός. Θα πάρει φωτιά ο πέμπτος κλάδος. Πέμπτος κλάδος δηλαδή. Το αρχηγείο ολόκληρο. Ο ανάσταθμος! Τι το ήθελα? Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Δεν είναι κακό. Έχει γούστο. Να ψυκασέ παρακαλώ. Παιδί μου, με κατάλαβε σου λέω. Δεν μπορώ να μείνω, λέω και όχι. Πρέπει να πάρω απόσπαση. Μετάθεση. Μετάταξη, οτιδήποτε, αρκεί να φύγω. Η φυγή δεν είναι λύση. Όχι, σε αυτή την περίπτωση είναι. Η φυγή γενικώς. Δεν θα τον ξαναπάρω τηλέφωνο, το αποφάσισα. Να σου πω, γιατί με το παραμικρό το βάζεις τα πόδια, μπορείς να μου πεις? Εγώ? Ναι, εσύ. Από μικρή δεν διεκδικείς τίποτα. Τα δέχεσαι όλα όπως έρχονται. Ή μάλλον όπως σου τα φέρνουν. Τώρα σοβαρά μιλάς? Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Πάρε τη ζωή σου στα χέρια σου, αγάπη μου. Κάνε αυτό που θέλεις. Πάρε πρωτοβουλίες, διεκδίκησε πράγματα, για όνομα του Θεού. Χθες έλεγες ότι πέρασες την ωραιότερη μέρα της ζωής σου με τον πιο υπέροχο άντρα του κόσμου. Και σήμερα λες δεν θα τον ξαναπάρεις τηλέφωνο, είσαι καλά? Όχι. Να γίνεις. Δεν μπορώ να γίνω μετά από αυτό που έγινε. Με κατάλαβες, σου λέω, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Καλύτερα. Να τελειώνει και το θέατρο του παραλόγου. Τι, να παραδεχτώ ότι δεν υπάρχει Μαρίνα, ότι εγώ είμαι εγώ? Ναι. Να απαλλαγείς και από το άγχος, να το ζήσεις, να το χαρείς, να τελειώνουμε. Αποκλείεται, παιδί μου, είμαι αραβωνιασμένη, το ξεχνάς. Εδώ το ξέχασες εσύ και ο Τέλης, εγώ σε πείραξα. Έχεις ένα δίκιο. Πού να είναι τώρα? Στην Κορέα. Όχι ο Τέλης, παιδί μου. Ο Στέφανος. Α, τον σκέφτεσαι. Συνέχεια. Άντε βρε, η ώρα η καλή. Βγάλ' το. Κούκλα μου, εσύ, κούκλα. Πες μου, δεν ήταν ωραία ιδέα να σε πάρουν αυτόν εδώ να φάμε και να τα πούμε με την ησυχία μας? Ήταν υπέροχη ιδέα. Αλλά θα στεναχωρήσω με την κυρία Πίτσα. Είχε ετοιμάσει, είχε μαγειρέψει. Ω, δεν θα σας στεναχωρήσω καθόλου. Μη σε νοιάζει. Εξάλλου δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε. Και είχαμε να πούμε ούκο λίγα. Mm. Άντε, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Ό,τι επιθυμείς. Τη Μαρίνα. Αυτή τουλάχιστον, από ό,τι μου είπες, την έχεις. Ναι, την έχω.
Ελένη μου, είναι υπέροχο πλάσμα. Mm. Θα τη γνωρίσεις και θα ενθουσιαστείς. Ωραία. Ο Θόδωρος γιατί δεν ήρθε ακόμα. Θα μπλέξε, φαίνεται, με το χειρουργείο. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έκανε σαν τρελός για να σε δει. Ωραία, κρίμα. Ήθελα πάρα πολύ να τον εδώ. Θα τον δεις. Θα κανονίσω να βγούμε απόψε. Εάν δεν βγω ραντεβού με τη Μαρίνα. Προϋπόθεση. Αδιαπραγμάτευτη, να σου πω. Αρκετά είπαμε για τα δικά μου. Έλα, σε πήρα μονότερα. Εντάξει, εσύ είσαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, εγώ τι. Εσύ, και εσύ, τι γιατί, δεν χώρισες. Τι έγινε, ρε πουλάκι μου, γιατί τα μάλιψες και σηκώθηκες και έφυγες, αφού μου είπες ότι περνούσες καταπληκτικά. Αυτό που σου είπα, αυτό ήταν. Ήταν υπέροχα. Ο Ζεράρ είναι. Είναι φοβερός άνθρωπος. Ναι. Είναι έξυπνος, δραστήριος, γοητευτικός. Ναι. Είναι ατέλειος άνδρας. Και με αγαπούσε, με προστάτευε, μου τα παρήχε όλα. Καλά. Με τρελάνεις. Και τον άφησες και έφυγες. Γιατί. Γιατί. Δεν ήμουν ερωτευμένη. Είχα βολευτεί, τώρα το ξέρω ότι αυτό που λέω δεν είναι πολύ κομψό, αλλά είναι η αλήθεια. Περνάγαμε καλά, όλα ωραία και καλά. Όταν μου έκανε την πρόταση γάμου, δεν ξέρω στην ιδέα ότι θα περάσω όλη την υπόλοιπη ζωή με έναν άντρα που δεν είμαι ερωτευμένη. Έπαθα σοκ, παιδί μου. Εννοείς, τα βάλεις και σκόφτες και έφυγες. Ακριβώς. Κούκλα μου, αυτό που έκανες θέλει μεγάλη δύναμη. Και τρέλα, επίσης. Ναι. Γνωστοί μου τρελή με ανεβάζαν, τρελή με κατεβάζαν, αλλά εγώ εκεί. Αγύριστο κεφάλι. Πολίτικο. Αγύριστο κεφάλι, πολίτικο. Σε αυτό ταιριάζουμε. Μάλιστα. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αν θέλεις να απαντάς. Ναι. Έχεις ερωτευτεί ποτέ? Ναι. Μια φορά όταν ήμουν μικρή. Το ξέρω. Όχι, όχι. Άρα. Δεν ήταν τίποτα. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν έγινε τίποτα. Εγώ το έζησα αυτό μόνο μου. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Αλλά τι, πού θα πάει αυτή η ιστορία τώρα? Μόνη σου θα μείνεις, έτσι? Μην γελάς καθόλου. Πού θα βγει αυτή η ιστορία? Δεν βγαίνει πουθενά. Τι θα κάνεις? Εντάξει, κάτι θα κάνω. Να πάω κι εγώ στην Άδρο. Όχι, αλλά κι εσύ. Όχι, θα γίνει εσύ. Τα παιδιά είναι υπέροχα. Έχουν μεγαλώσει. Ναι. Είναι καταπληκτικά. Ναι, ναι. Μόνο που η κόρη μου μεγάλη μου κάνει νερά. Η κόρη σου μεγάλη είναι ερωτευμένη. Ναι. Και πολύ μάλιστα. Εγώ την καταλαβαίνω. Μου έδειξε τη φωτογραφία. Πρόκειται περί ενός κούκλου. Ναι. Δεν πιστεύω, Στέφανε, να έχεις αντίρρηση. Ναι, έλα να συνεχίσουμε να πίνουμε. Πάντα με θέλεις σε δύσκολη θέση. Στέφανε. Στην υγειά μας. Στην υγειά σου. Αγαπούλα μου. Τι κάνεις? Πού είσαι και πιάνει τόσο καθαρά? Στην Κόλλια Προμήθειες. Για πόσο καιρό? Τι για πόσο καιρό, ρε Χριστίνα, για 2 ώρες. Θα ξαναγυρίσω την ψέρι μου. Έξω από το στρατόπεδο είμαι. Πάω σε ένα μαγαζί να πιω ένα καφέ. Μόνος σου, ελπίζω. Μην ανησυχείς. Δεν έχει τουρίστες αυτή την εποχή. Γιατί αν είχε, θα πήγαινες με παρέα. Έξις, βλαμμένο. Άντε, τελείωνε με αυτή τη θητεία. Μου έχει σπάσει τα νεύρα. Υπομονή, ένας μήνας έμεινε. Ένας μήνας και 10 ημέρες. Τις μετράω μία-μία. Δεν αντέχω άλλο, μου λείπεις. Και εσύ πολύ. Ο Θεός μου τι κάνει? Τη ζωή μου δύσκολη. Ο Θέμης? Φουλ ερωτευμένος. Αγαπάει. Εγώ σου πω ότι σ' αγαπάω ή το ξέχασα? Το ξέχασες. Και εσύ γιατί δεν μου το λες? Σ' αγαπά. Κι εγώ. Κι εγώ τι? Πες το κανονικά. Σ' αγαπάω. Μωρό. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Παρακαλώ. Έφερε ένα κούριερ, είναι από τον κύριο Πλουμιστό. Από τον γαμπρό μου. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
Το τρελό παιδό είναι πολύ ερωτευμένο. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια Στέλη μου. Πώς είναι η Κορέα? Διακόπησε. Θα δείξει, θα δείξει. Στο γραφείο είστε? Στο γραφείο είμαι. Με πρόλαβες. Το πήρε αυτό που έστειλες μόλις. Είναι εξαιρετικό. Είναι για τη Δανάη. Το κατάλαβα. Λες να νόμιζα πως είναι για μένα? Θέλω να μου κάνετε μια χάρη. Να περιμένετε να την πάρει ο ύπνος και να το βάλετε στην τσάντα της. Γιατί? Γιατί θέλω να το βρει το πρωί. Υπάρχει λόγος. Καταλάβατε, ε? Κατάλαβα. Πας να με ξενυχτήσεις απόψε. Έφαγα τον κόσμο να το βρω. Τίποτα, δεν εξηγείται αλλιώς. Κάποιος μου το έκλεψε. Θα γίνει χαμός. Αύριο θα ξεκινήσω ανακρίσεις πρωί-πρωί. Αποκλείεται κάποιος να το πήρε κατά λάθος. Έλα, βρε Ρόζα, και τώρα μην με δαιμονίζεις. Δηλαδή, τι, μπήκε κάποιος μου στο γραφείο και είπε τι να πάρω αυτό το κουτί. Σε παρακαλώ, εδώ μιλάμε για κλοπή. Κανονική, κανονικότατη. Υποψιάζεσαι κάποιον? Όλους πλην του κυρίου Φωτιάδη. Λες αυτή η γραμματέας του να έκανε τίποτα? Αυτή είναι η φίτσα, ε. Για όλα την έχω ικανή. Είναι αδίστακτος άνθρωπος αυτή. Άμα τη δεις θα καταλάβεις. Τα νεύρα μου σήμερα. Γκαρσόν! Παρακαλώ. Σε παρακαλώ, παιδί μου. Ζήτησε ένα καφέ μέτριο και αυτός γλυκίζει και πολύ μάλιστα. Τι να σας πω? Δεν θέλω να μου πεις, θέλω να κάνεις. Να τον πάρεις και να μου φέρεις ένα καφέ μέτριο. Με μία κουταλιά κοφτή ζάχαρη. Κατάλαβες, πουλάκι μου, κοφτή. Μάλιστα. Άντε, ένα-ένα σήμερα. Να σου πω, Αναστασία μου. Κάνανε από το Χανιωτάκι είχαμε. Βρε Ρόζα, εδώ έχω τεράστιο πρόβλημα και εσύ με ρωτάς για το Χανιωτάκι. Τι να κάνω, βρε φιλενάδα μου. Αγαπάω. Πότε πρόλαβες καλά και αγάπησες? Μια φορά τον είδες. Όχι, δύο. Και η μία ήταν με το μαγιό. Δεν θέλω να ταράξει και εσύ σήμερα. Είμαι που είμαι. Λοιπόν. Τι λοιπόν? Ο Χανιωτάκης γύρισε, αλλά είναι σε άδεια στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη. Αχ, κριτικός είναι. Χανιωτάκης, από πού ήθελες να είναι, ρε Ρόζα, από το Λουξεμβούργο? Έλα, βρε Αναστασία μου, μη θυμώνεις. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Σωστά. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι τι θα γίνει με το κολλέ. Λοιπόν, αφού λύσαξες να το επιστρέψεις, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Δηλαδή? Δηλαδή, θα πας στο γραφείο του πάρα πολύ αυστηρή, με πάρα πολύ αέρα, θα του χτυπήσεις την πόρτα, θα μπεις μέσα, θα τον κοιτάξεις τα μάτια. Όλα αυτά εγώ? Ναι, γιατί? Μη φοβάσαι, δεν τρώει. Θα το παίξεις επιθετική και δυναμική. Για να πιστεί ότι η Μαρίνα και η Δανάη αποκλείεται να είναι το ίδιο πρόσωπο. Ακριβώς. Και μετά τι θα του πω? Θα του πεις ότι δεν καταλαβαίνεις για ποιο λόγο σου έστειλε αυτό το μπιζού. Θα το πεις έτσι. Γιατί δεν θέλουμε να καταλάβει ότι το ανοίξαμε. Αχα! Και μετά? Θα του το δώσεις και θα φύγεις. Κυρία. Κι άμα στενοχωρηθεί? Τι σε νοιάζει? Απ' τη Δανάη θα το πάθει. Ναι, αλλά και ως Μαρίνα τον στενοχώρησε σήμερα γιατί του είπε ότι δεν μπορούμε να βγούμε. Και στο κάτω-κάτω εγώ είμαι η Δανάη. Κι άμα τον δω να στενοχωριέται θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ. Να δεις πόσο θα στενοχωρηθείς όταν σε πάμε στο Σινούρι. Γιατί θα σε πάμε, δεν το συζητώ. Αν συνεχίσεις αυτή την ιστορία και δεν ξεκαθαρίσεις, σε βλέπω με λευκό ριχτό και τα χέρια έτσι. Ζουρλομανδία το λένε. Άντε, καληνύχτα και όνειρα γλυκά. Α, το κολλιέ μην ξεχάσεις. Γιατί δεν βγήκα μαζί του σήμερα? Γιατί είσαι ηλίθια.
την είδατε. Γιατί το λέτε αυτό, έγινε κάτι? Εδώ έχει βουήξει ο τόπος από χτες. Και εσείς με ρωτάτε αν έγινε κάτι? Φύγα νωρίς, δεν έμαθα. Τι έγινε? Κλοπή. Ληστεία. Μέσα στο ίδιο μας το γραφείο. Εδώ, σε εμάς? Ναι. Τι κλέψανε? Ένα κουλιέ που μου είχε στείλει δώρο ο κ. Φωτιάδης. Τι? Ένα κουλιέ. Δικό μου. Δεν είναι καλά. Τι πάθατε? Σοκαρίστηκα. Φανταστείτε εγώ που είμαι εκεί παθούσα, αλλά δεν θα το αφήσω έτσι. Όχι, 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 όχι. Θα ξεκινήσω ανακρίσεις. Θα πάω να το καταγγείλω. Πού πάτε? Να το καταγγείλετε? Όχι. Να πιω ένα ποτήρι νερό. Έχει κολλήσει το στόμα μου. Δεν λειτουργεί και αυτό το μηχάνημα. Ταραχτήκατε πολύ, ε! Πάρα πολύ! Πάρα πολύ, πάρα πολύ! Δεν είναι δυνατόν! Δεν είναι δυνατόν! Δεν είναι δυνατόν! Τι? Το κολλιέ! Πώς βρέθηκε εδώ το κολλιέ? Καλέ, δεν θα το είδατε! Καλέ, τι λέτε! 1.000.000 φορές έψαξα! Άωμα τι είμαι! Δεν εξηγείται αλλιώς. Αυτός που το πήρε, το έβαλε στη θέση του σήμερα πρωί-πρωί. Γιατί εγώ εχθές έψαξα. Αριστούργημα, ε. Και πανάκριβο. Ναι. Πάω στον κύριο Φωτιάδη. Να του πω ότι το βρήκα και να τον ευχαριστήσω. Να χαρεί κιόλας, ε. Κυρία Παπαλαούρα. Δεν είναι δυνατόν. Πού βρέθηκε αυτό το κολλιέ μες στην τσάντα μου? Κάποιος μου κάνει πλάκα, δεν είναι δυνατόν. Ναι. Good morning. Καλημέρα. Σε μας έλειπες. Τι κάνεις, darling? Καλά, καλά. Δεν ασχολήθηκα πολύ μαζί σου και αισθάνομαι άσχημα. Γι' αυτό σου έστειλα κάτι. Δεν βρήκες κάτι στην τσάντα σου? Σαν τι? Ένα κολλιέ, ας πούμε, από μαργαριτάρια. Εσύ το έστειλες? Ναι, στον πατέρα σου. Και του είπα. Το είδε ο μπαμπάς? Ναι, και του άρεσε πάρα πολύ. Ενθουσιάστηκε. Χριστέ μου, πρέπει να τρέξω. Να την προλάβω, κυρία Παλαγούρα. Δεν μου είπες όμως, σου άρεσε? Καταπληκτικό, ε. Δανάη. Δανάη. Παναγία μου. Όχι και ο πατέρας μου. Δανάη. Η κόρη μου. Η κυρία Κρίζη. Έλα, κορίτσι μου, εδώ. Πλησίασε.